Κύριε Τριανταφύλου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των εκλογών. Επανεκλέγει ο δικός σας συνδυασμός με 16-10. Ένα πρώτο σχόλιο. Έτσι είναι τα πράγματα. Μόλις τελείωσε η διαδικασία των εκλογών. Μια διαδικασία η οποία κύλησε ομαλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα σωματεία που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία. Εμείς από την επόμενη μέρα συνεχίζουμε σαν να μην άλλαξε τίποτα. Θα είμαστε διοίκηση όλων των σωματείων και όχι μόνο των σωματείων που μας στήριξαν. Κάποια σωματεία δεν πιστέψανε πιθανόν στο project αυτό που εξαγγείλαμε εξ αρχής για δωρεάν διαιτησίες. Δεν πειράζει όμως, εμείς θα είμαστε εδώ, θα είμαστε κοντά σε όλα τα σωματεία. Δεν θα ξεχωρίσουμε κανέναν. Η επόμενη μέρα έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη, λόγω του ότι δεν θα υπάρχει κόσμο στα γήπεδα, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Εκδηλώσεις δεν γίνονται, τα σωματεία δεν μπορούν να έχουν έσοδα. Οι παράγοντες αδυνατούν πλέον να βάλουν το χέρι στην τσέπη, οπότε εκ των πραγμάτων είμαστε σε μια συγκυρία δύσκολη. Πρωτόγνωρη, μπορώ να πω. Από την πλευρά μας, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, έτσι ώστε να παρουσιάσουμε πάλι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα το οποίο θα είναι τίμιο και καθαρό, με ισονομία και δικαιοσύνη προς όλους. Και βλέπετε ότι από το 2014 που ασχολούμαστε με την Ένωση, συμμετείχαν το 2014 μάλλον 27 σωματεία ψηφίζανε. Σήμερα, 7 χρόνια μετά, ψηφίζανε 26. Αν δείτε είτε στους όμορους νομούς είτε σε άλλους νομούς πόσα σωματεία έχουν εγκαταλείψει, θα με δικαιώσετε για αυτό που λέω. Οπότε κάτι καλύτερο κάνουμε, πιστεύω, εμείς εδώ στην Σάνα Έψη Καστοριάς, και μπορούμε και συντηρούμε τα σωματεία και συντηρούμε τον αριθμό αυτών που έχουμε σήμερα, που ήταν 26 ψηφοφόροι. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλα τα σωματεία με το ξεκίνημα της χρονιάς, γιατί ξεκινάει και η δεύτερη φάση του κυπέλου με τα 3 παιχνίδια που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι υγεία σε όλους, παράγοντες, ποδοσφαιριστές, φιλάθλους, να είναι όλοι τους καλά